Καλησπέρα, Check ο Knau, εδώ. Σήμερα θα δούμε το καινούργιο πληκτρολόγιο τη Razer, το Ornata Chroma. Είδατε πρόσφατα το πληκτρολόγιο των Death Stalker Chroma το οποίο και άνοιξα και ήμουν κατενθουσιασμένο μαζί του. Βέβαια, κατά τη χρήση του είχα ένα θέμα. Το θέμα ήταν ότι ενώ ήταν όλα ιδανικά, όλα καλά, κόλλησε το πληκτρο Z για κάποιο λόγο και δεν έδινε εντολή. Το έστειλα πίσω στο service, οπότε αντί για να γυρίσει πίσω το Death Stalker ήρθε στη θέση του Τορνάτα. Οπότε θα το ανοίξω αυτή τη στιγμή να το δούμε και μαζί. Το καινούργιο πληκτρολόγιο τη Razer Tornado, όπω βλέπετε, υποστηρίζει ένα καινούργιο σύστημα διακοπτών, του Mecha Membrane. Στην ουσία είναι μια μίξη ανάμεσα σε μηχανικούς και διακόπτες μεμβράνης. Βέβαια η αλήθεια είναι κατά τη χρήση του έτσι όπως το βλέπω και από το ότι έχω διαβάσει γι' αυτό είναι διακόπτες που έχουν βάση μεμβράνη και έναν μικρό κλικ διακοπτάκι στο πλάι ώστε να ακούγεται ο θόρυβος και ο ήχος των ε, μηχανικών. Ακούστε για παράδειγμα. Να σας φέρω και το μικρόφωνο κοντά για να ακούσετε. Είναι κάτι ανάμεσα σε καφέ και μπλε διακόπτες σε συνδυασμό με μεμβράνη. Είναι αρκετά καλή η αποκρισή του όπω υποστηρίζει η εταιρεία και το σημαντικό, τουλάχιστον από ό,τι είδα, ότι τα πλήκτρα, τα καπάκια, είναι μεσαίο μεγέθο. Είδαμε την προηγούμενη φορά τα τσίκλετ, τα πιο χαμηλά, υπάρχουν τα ψηλά όπω είναι στο Lack Window και έχουμε και το μεσαίο μεγέθου στο Ornata. Το συγκεκριμένο πληκτρολόγιο υποστηρίζει ακόμα περισσότερου χρωματικού συνδυασμού, οι οποίοι είναι αρκετά περισσότεροι τουλάχιστον από τον Death Stoker, σίγουρα. Επίση έχει ακόμα ένα χαρακτηριστικό, το οποίο χαρακτηριστικό του είναι το Rest Palm, το οποίο είναι και όπως βλέπετε εδώ στο κουτί Πάμε να ανοίξουμε το κουτί να δούμε πως είναι μέσα Το κουτί είναι αρκετά τεράστιο Επίσης να τονίσω ότι το συγκεκριμένο έχει και ελληνικό layout Δηλαδή τα πληκτρά από ό,τι γράφει το κουτί έχει, έχουν και ελληνικά γράμματα Πάμε να δούμε Το κουτί αυτό καθε αυτό να ανοίγει Το ωραίο είναι ότι έχει Όπως βλέπετε Πιο εύκολο τρόπο για να ανοίγει σε σχέση με τα προηγούμενα τη εταιρεία. Απλά κρατά το αυτοκόλλητο και φεύγει με τη μία. Δεν χρειάζεται να το σκίσει, κάτι το οποίο είναι πραγματικά πρακτικό, δεν χρειάζεται μαχαίρια. Επίση έχει το ίδιο game mode και anti ghosting ε, Όταν ε, είναι σε game mode το πληκτρολόγιο μπορεί να πατήσει μέχρι και 10 πλήκτρα, όταν είσαι σε κανονικό mode πατά έχει μάλλον τη δυνατότητα να πατήσει έω και 6 πλήκτρα. Πάμε να το ανοίξουμε να δούμε πώ είναι μέσα το κουτί. Και τι έχει. Το πρώτο πράγμα που μας καλωσορίζει είναι αυτό εδώ, επίσης θα ήθελα να σας δείξω κάτι διαφορετικό, αυτή τη φορά τα έγγραφα είναι όλα στο καπάκι, βλέπετε πόσο τακτοποιημένα είναι και πόσο ωραία, μπορώ να πω ότι μου αρέσει ιδιαίτερα που έχεις τόσο εύκολη πρόσβαση σε αυτά. Ας βγάλω πρώτα τα έγγραφα να δούμε τι διαφορετικό έχει από όλα τα προηγούμενα, αν και δεν νομίζω να υπάρξει κάτι διαφορετικό. Το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι τα συγχαρητήρια που αποκτήσαμε ένα Razer προϊόν και το manual για το πώς το εγκαθιστούμε και τα αυτοκόλλητα αυτή τη φορά είναι μέσα στο manual. Το ωραίο είναι ότι το συγκεκριμένο υποστηρίζει και προφίλ gaming. Δηλαδή, εάν παίζετε Dota, υπάρχει συγκεκριμένο προφίλ, το οποίο και θα σα το δείξω, που φωτίζει ανάλογα το πληκτρολόγιο. Αν παίζετε κάποιο άλλο παιχνίδι, φωτίζει αντιστοίχω αναλόγω το πληκτρολόγιο. Και πάμε να τα ανοίξουμε και το υπόλοιπο. Η αλήθεια είναι ότι προσφέρει αρκετά premium συσκευασία, αρκετά όμορφα κομμάτια. Τουλάχιστον το καλό αυτό το δίνω στη Razer ότι ξέρει να φτιάχνει όμορφα πακέτα. Το πληκτρολόγιο έρχεται μέσα σε δύο κομμάτια αφρού όπως βλέπετε το οποίο το συγκρατούν στον αέρα και από κάτω είναι το rest palm αλλά ας πάει το κουτί στην άκρη και ας περάσουμε στο πληκτρολόγιο αυτό καθεαυτό. Πριν όμως να βγάλω και να προσυνορμολογήσω το πληκτρολόγιο θα σας δείξω το rest palm. Είναι κάτι διαφορετικό το οποίο δεν το συνηθίζουμε σε πληκτρολόγια. Βασικά στα πολύ ακριβά πληκτρολόγια βλέπουμε rest palm. Το συγκεκριμένο είναι αυτό εδώ. Η πρώτη αίσθηση του rest palm είναι αρκετά εντυπωσιακή μπορώ να πω. Είναι ένα κομμάτι πλαστικό να το θέσω απλά. Αν δείτε στρίβει κιόλα. Δεν είναι τόσο τρελά αλλά έχει την αντοχή του. Το πάνω κομμάτι είναι δερματίνι. Αρκετά μαλακό, τουλάχιστον έτσι όπω το βλέπω για, τα, για, τους, για τι παλάμε, δεν θα έχει θέμα. Και εδώ είναι χαραγμένο το σήμα τη Razer. Η αλήθεια είναι ότι ένα τόσο μεγάλο rest palm είναι αρκετά ακριβό να το αγοράσετε. Μπορώ να πω ότι μετά από έρευνα που είχα κάνει όταν έψαχνα για να βάρω ένα για το μηχανικό μου πληκτρολόγιο, αυτά εδώ κοστολογούνται τουλάχιστον ένα έχει σκληρή βάση όπω αυτό, τουλάχιστον πάνω από τα 20 ευρώ. Συγκεκριμένα, επειδή θα σα δείξω τώρα και τη σύγκριση με το δικό μου, το δικό μου το έχω φτιάξει εγώ. Είναι από ένα κομμάτι ξύλο, το οποίο το πλάνησα, το έφτιαξα τούτο καμπύλε, έβαλα ποδαράκια και το έβαψα ώστε να μοιάζει ιδιαίτερα παλιό στο χρώμα για να το έχω στο μηχανικό μου πληκτρολόγιο. Αυτό εδώ εγώ το φτιάξα δωρεάν. Η τιμή, α πούμε, ενό τόσο μικρού, όσο. Να σα τα βάλω και δίπλα-δίπλα να τα δείτε. Η τιμή ενό τόσο μικρού κυμαίνεται πάνω από 25 ευρώ σίγουρα. Οπότε είναι ένα ιδιαίτερα premium πράγμα το οποίο συνοδεύει το πληκτρολόγιο. Αλλά α πάει στην άκρη να δούμε και τι άλλο έχει μέσα το πληκτρολόγιο. Μ' αρέσει που έχει αυτή τη διαφάνεια από πάνω, γιατί πολλέ φορέ τα πληκτρολόγια σκονίζονται. Εγώ μένα θα μ' άρεσε να το χρησιμοποιώ αυτό το πράγμα και σαν προστατευτικό. Το αφήνει από πάνω και ούτε σκόνε ούτε τίποτα. Ειδικά αν φεύγει, ταξιδεύει και μετακινήσει συνεχώ και αφήνει το πληκτρολόγιο όσο προστάτευτο. Είναι ένα μεγάλο σύν για μένα, θα κρατηθεί. Και περνάμε στο πληκτρολόγιο αυτό καθεαυτό. Το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι το καλώδιο, το οποίο έχει και για να το κρατά, να το τυλίγει πάνω. Μάλλον κάποιο είδε το PC Manga 1 πώ να βαίνετε τα καλώδια σα και το έφτιαξε. Βλέπουμε το καλώδιο το οποίο έχει φασμάτινε ίνε και η θύρα είναι gold plated και μέσα και έξω. Νομίζω είναι USB 2 αν θυμάμαι καλά. Το καλώδιο είναι αρκετά μακρύ. Μπορώ να πω ότι φαίνεται αρκετά πιο ανθεκτικό από το Death Stalker. Και να περάσουμε να δούμε και τα κομμάτια του πληκτρολογίου αυτά καθεαυτά. Καταρχήν είναι πλαστικό. Συνήθω με κατηγορούν ότι έχω μια τάση να κοπανάω τα αντικείμενα, αλλά είναι ο πιο πρακτικό τρόπο να δείτε και να δω κι εγώ από τι είναι κατασκευασμένα. Ε, θυμίζει μέταλλο στην επιφάνεια, brass metal, αλλά είναι πλαστικό. Να σα το δείξω από μπροστά. Έχει το razor χαραγμένο. Από κάτω έχει τρει δρόμου για να περνάτε το καλώδιο δεξιά-αριστερά και στο πίσω μέρο. Ποδαράκια σε δύο κατευθύνσει, είτε κλειστά είτε ανοιχτά, δεν υπάρχει κάτι ενδιάμεσο. από το πλάι, όπως βλέπετε τα πλήκτρα έχουν αρκετά μικρό προφίλ, σας ξαναείπα ότι είναι το μεσαίο μέγεθος, η αλήθεια είναι ότι θυμίζει αρκετά πληκτρολόγιο λάπτοπ, είναι αρκετά όμορφο, ε, τώρα α, αν καταφέρω να βγάλω ένα καπάκι να δείτε, τα πλήκτρα είναι έτσι μέσα και οι διακόπτες όπως βλέπετε είναι μεμβράνη και φαίνεται και ο μεταλλικός ε, συνδεσμό ο οποίο κάνει το χαρακτηριστικό κλικ. Α το ξανατοποθετήσω. Βγαίνουν και μπαίνουν αρκετά εύκολα, που σημαίνει ότι μπορείτε να το καθαρίσετε αρκετά απλά και εύκολα. Από κάτω έχουμε μια λευκή επιφάνεια. Όλοι είναι επενδεδεμένοι με ένα λευκό πλαστικό, το οποίο από ό,τι μπορώ να φανταστώ θα κάνει καλύτερη διάχυση του φωτό καθώ ανάβει. Τώρα, α περάσουμε να δούμε πιο καλά τον ήχο του πληκτρολογίου πριν να το ανάψω. μεγάλο backspace, μεγάλο enter, μεγάλο shift Έχουμε και πλήρες αριθμητικό πληκτρολόγιο όπως βλέπετε η αίσθησή του είναι αρκετά όμορφη. Α βάλω και το rest palm να δούμε πώ θα είναι μαζί με το rest palm. Δεν κουμπώνει, αλλά βασικά το rest palm κουμπώνει μαγνητικά επάνω στο πληκτρολόγιο. Κάτι το οποίο όπω βλέπετε είναι ιδιαίτερα πρακτικό και που δεν θα το τραυματίσει σε περίπτωση που το χτυπήσετε κατά λάθο. Μ' αρέσει. Αρκετά πρακτικό, αρκετά όμορφο και μπορώ να πω ότι αν το χρησιμοποιείτε η αίσθηση είναι ακόμα καλύτερη. Προσωπικά μου αρέσει να γράφω σε πιο ψηλό πληκτρολόγιο και με και χωρί Respalm, αλλά το συγκεκριμένο νομίζω ότι είναι ιδανικό στη χρήση μαζί με το Respalm. Και πάμε τώρα στο εντυπωσιακό κομμάτι. Που το εντυπωσιακό κομμάτι είναι να δούμε του φωτισμού του πληκτρολογίου. Μπορώ να πω ότι το χαρακτηριστικό με το μαγνητικό rest palm είναι ιδιαίτερα καλό. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι αν πάνω το σηκώσω, φεύγει, είναι αρκετά βαρύ. Οπότε θα είναι για να το κρατάει σε φάση όσο είναι πάνω στο γραφείο. Πάμε τώρα στα προφίλ και στο τι έχει για να κάνουμε onboard Εδώ βλέπουμε Alt GR. Κλασικά υπάρχει ακριβώ το ίδιο F. FN F1 και F10, το οποίο όπως βλέπετε ανοίγει το Gaming Mode στο πλάι. Εάν το πατήσω ξανά βγαίνουμε από το προφίλ. Επίσης Όπω βλέπετε, ανάβει εδώ το FN και το M. Να σα πω την αλήθεια, με ρώτησαν και άλλα παιδιά στο δικό μου. Δεν προλάβα να κάτσω να το μελετήσω τόσο καλά για να δω τι κάνει το M πάνω στο πληκτρολόγιο. Οπότε εδώ δεν είμαι σίγουρο για το τι ακριβώ μπορεί να προσφέρει αυτό. Υποθέτω ότι παίζει να είναι άλλο ένα προφίλ. Λοιπόν, πατώντα το FN και το F11, όπω βλέπετε, η φωτεινότητα κλείνει το πληκτρολογίο. Οπότε εσεί μπορείτε να το έχετε απενεργοποιημένο εάν σα ενοχλεί ή όχι. Εάν πατήσουμε FN και F12 η φωτεινότητα του πληκτρολογίου αυξάνεται μέχρι το μέγιστο βαθμό. Έχουμε πάνω media keys, να σας τα δείξω και από κοντά. Έχουμε τα πλήκτρα F1, F2 και F3, τα οποία σε συνδυασμό με το FN κλείνουν ή μεγαλώνουν την ένταση της φωνής αντίστοιχα. Έχουμε τα πλήκτρα F5, F6 και F7, τα οποία επίσης σε συνδυασμό με το FN λειτουργούν ως media keys. Έχουμε εδώ πέρα τα προφίλ μας, F9 και F10. Το F10 το οποίο είναι το Gaming Profile, σε συνδυασμό με το FN, σας είπα ότι αποτρέπει τον υπολογιστή από το να κλείσει με Alt και F4, απενεργοποιεί το Windows Key και επιτρέπει να μπορούμε να πατήσουμε έως και 10 πλήκτρα. Έχουμε τα πλήκτρα επίσης F11 και F12 από δίπλα τα οποία σας έδειξα ότι αυξομηνύουν την ένταση του φωτισμού. Εδώ πέρα είναι τα προφίλ μας. Όπως βλέπετε είναι αρκετά compact. Βλέπετε έχει και ελληνικό όπως σας είπα πληκτρολόγιο. Έχουμε βέβαια επίσης ένα Windows Key. Επίση, αυτό αν θυμάμαι καλά είναι δεξί κλικ όπω το ποντίκι, αν και για κάποιο λόγο δεν ξέρω κατά πόσο είναι πρακτικό πλέον, αλλά σε κάποιου μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο. Σα είπα, είναι αρκετά βαρύ. Η αλήθεια είναι να σα πω, είναι αρκετά πιο στιβαρό και πιο δυνατό από το Death Stalker σίγουρα. Βέβαια, σε σύγκριση με το Black Widow, από όσο ξέρω, είναι ένα κλικ παρακάτω σε ποιότητα και σε αίσθηση. Και πάμε να δούμε τα προφίλ. Ανοίγοντα την εφαρμογή το Synapse, όπως βλέπετε, μπορούμε να κάνουμε διάφορες αλλαγές στο πληκτρολόγιο και στο φωτισμό. Το καλό είναι ότι μπορούμε να προγραμματίσουμε κάθε ένα από αυτά τα πλήκτρα Ανοίγοντα το παράθυρο εδώ πέρα, βέβαια το αστείο είναι ότι στην οθόνη που βλέπετε εσεί δεν ανοίγει το OBS τι ρυθμίσει, αλλά μπορείτε να τα ρυθμίσετε όπω εσεί θέλετε. Μπορείτε να τα επαναπρογραμματίσετε όπω εσεί επιθυμείτε, το καθένα από αυτά και να του δώσετε ό,τι εντολή θέλετε ή, ή, ή ό,τι πρόγραμμα θέλετε. Επίση, μπορείτε να αλλάξετε το προφίλ σα σε διάφορα ονόματα, μπορείτε να προσθέσετε προφίλ, μπορείτε να το πειράξετε όπως θέλετε και να φτιάξετε ό,τι μενού και ό,τι shortcuts θέλετε. Πάμε στο σημαντικό που είναι το πιο επιθυμητό από όλου. Είναι το profile που έχουμε. Το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι το όνομα του profile φυσικά. Αν θέλουμε, υπάρχουν διάφορα profiles. Αν και η αλήθεια είναι ότι προ το παρόν είναι προγραμματισμένα από χρήστε για το Black Widow, το Chrome Edition. Σιγά σιγά πιστεύω ότι θα προσθέσω και για το Ornata το οποίο έχει ήδη περισσότερα profiles από μόνο του. Σε σχέση με το Deathstalker, το Deathstalker είχε το κακό ότι είχε μόνο τα μισά και πολύ πιο λίγα από ότι αυτό. Και δεν μπορούσε να βάλει εύκολα προφίλ ή να το ρυθμίσει όπω θε. Έχουμε τα ονόματα, έχουμε το brightness. Είδατε μπορούμε να το ρυθμίσουμε το F11 και το F12, αλλά μπορούμε να το ρυθμίσουμε και πάνω από το πληκτρολόγιό μα. Επίση, αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι τα ίδια έτοιμα το breathing το οποίο αναλαμβάνει να βάλετε ένα ή δύο χρώματα ή random colors, δηλαδή μπορείτε να ρυθμίσετε εσείς ποιο χρώμα θέλετε. Έχει κάποια presets ή έχει χρώματα τα οποία τα φτιάχνετε εσείς. Οι επιλογές στα χρώματα είναι υπερβολικά πάρα πολλέ. Έχουμε το fire, το οποίο βλέπετε ότι λειτουργεί σαν να είναι μια φωτιά κατά το πληκτρολόγιο. Δεν είμαι σίγουρο τι γίνεται αν πειράξει κάποιο πλήκτρο. Αλλά από ό,τι βλέπω δεν αντιδράει είναι αρκετά όμορφο, είναι λες και έχει από πίσω μια φωτιά πορτοκαλί κόκκινο παίζει. Έχουμε το Reactive. Επίσης το Reactive μπορείτε να το βάλετε σε όποιο χρώμα θέλετε εσείς. Έχουμε το Ripple. Το οποίο πιστεύω ότι παίζει να είναι από τα πιο όμορφα για μένα. Βλέπετε πατώντα. Τα πλήκτρα η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο πιο μαλακά από πλήκτρα με βράνη και αρκετά πιο σκληρά από μηχανικό. Μετά έχουμε το Spectrum Cycling, το οποίο αναλαμβάνει να φέρνει όλα τα χρώματα σε μία σειρά το ένα μετά το άλλο. Είναι το πρώτο προφίλ που συναντάτε με το που το συνδέσετε. Έχουμε το Starlight Το οποίο όπως βλέπετε αναβοσβήνει σαν μικρά φωτάκια Δεν ξέρω αν πατήσω Αν πάω και πατήσω κάποιο random πλήκτρο Φωτίζει το Backspace σίγουρα όχι Επίση Επίσης να δούμε ποιο άλλο προφίλ έχει Έχει το στατικό Διαλέγετε ένα χρώμα εσείς Και σε αυτό μένει το Wave, το οποίο είναι το πιο εντυπωσιακό. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι αυτό το βάζει κυρίω όταν ε, πρόκειται να το αφήσει το πληρολόγιο μόνο του, γιατί όταν γράφει είναι λίγο επιληπτικό να το κοιτάς Και έχει δεξιόστροφο και αριστερόστροφο. Επίση, μπορούμε από το Chroma Configurator να το ρυθμίσουμε όπως εμεί θέλουμε, με όποιο συνδυασμό προφίλ θέλουμε, με όποια πλήκτρα θέλουμε να πατιόνται. Υπάρχουν αρκετέ επιλογέ, σε όποια ένταση θέλετε. Γενικά, οι επιλογέ είναι δικέ σα. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ στο συγκεκριμένο πληκτρολόγιο Έχουμε το gaming mode, το οποίο μπορούμε να το ρυθμίσουμε και από εδώ on off. δάλο FN και F10, όπω σα είπα. Και βλέπουμε εδώ, disable. Αν το βάλω on, disable το alt tab, το alt F4 και το Windows Key τα πενεργοποιεί. Οπότε, μπορείτε να ρυθμίσετε τι από όλα αυτά θέλετε να κάνει. Μπορεί να, μπορείτε να πενεργοποιήσετε μόνο το Windows Key το οποίο είναι το πιο κνευριστικό από όλα. Τα άλλα να το να μην. Πατιώνται, να πατιόνται ελεύθερα μάλλον. Επίση έχουμε τα macros, μπορούμε να ρυθμίσουμε και να κάνουμε record διάφορα macros. Και επίση αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ είναι τα διάφορα chroma apps, τα οποία σα είπα προ το παρόν, από ό,τι έχω δει, υπάρχουν μόνο για το Black Widow, αλλά σιγά σιγά πιστεύω θα μπουν και για το Ronata. Το κακό σα είπα ξανά ότι το Death Stalker δεν υποστηρίζει πολλά από αυτά. Και διάφορα στατιστικά και επίση έχουμε το stats, το οποίο όταν το πατήσουμε αναλαμβάνει ανά παιχνίδι να κάνει track τα κλικ που κάνουμε με το ποντίκι, με το πληκτρολόγιο, ποια, ποια πλήκτρα πατάμε περισσότερο. Προς το παρόν βλέπω έχει τρία προφίλ φορτωμένα μέσα. Έχει τη Dota, Hearthstone, Overwatch και All Games. Και μπορείτε να βάλετε και εσεί άλλα προφίλ, StarCraft και πάει λέγοντα. Και μπορείτε να το ρυθμίσετε ανάλογα με το τι έχετε κάθε μέρα. Και επίση σα δείχνει και το heat maps και επίση τι κινήσει κάνατε και πόσα κουμπιά πατήσατε. Γενικά είναι υπερβολικά καλό. Και όσοι θέλετε να κάνετε tracking τα στατιστικά σα, νομίζω ότι θα, θα σα βοηθήσει αρκετά. Η τιμή του, όπω ξέρω, είναι πάνω από 100 ευρώ, είναι κοντά στην τιμή του Deathstalker. Πρέπει να είναι 8 ευρώ πιο ακριβό, νομίζω, δεν είμαι σίγουρο. 118 θα σα γελάσω. Εμένα το συγκεκριμένο έγινε αλλαγή με το Deathstalker το οποίο εμφάνισε πρόβλημα οπότε ναι, αντί για Deathstalker έχουμε ορνάτα τώρα. Μπορώ να πω από μια πρώτη εντύπωση ότι μου φαίνεται αρκετά στιβαρό και αρκετά ποιοτικό. Επίσης είχα ξεσυνηθίσει το ότι υπάρχουν τα ελληνικά γράμματα πάνω στο γιατί τόσα χρόνια γράφω με πληκτρολόγια τα οποία έχουν μόνο λατινικούς χαρακτήρες. Τα πλήκτρα είναι όπως τα πλήκτρα λάπτοπ μπορώ να πω έχουν μικρό προφίλ τα οποία είναι αρκετά βολικά. Δεν κάνετε μεγάλη διαδρομή για να τα πατάτε. Και σα ξαναείπα, είναι κάτι ανάμεσα σε μεμβράνεις και διακόπτε μηχανικού. Που σημαίνει είναι λίγο πιο μαλακά από τα μεμβράνεις, είναι λίγο πιο σκληρά από τα μηχανικά. Η αντοχή του προφανώ και δεν θα είναι το ίδιο με ένα μηχανικό. Αλλά ο καθένα ζυγίζει τι επιλογέ του. Σίγουρα τα χρώματα είναι ένα μεγάλο ατού. Το έχουν προσέξει ιδιαίτερα όσον αφορά το χρωματισμό. Μπορώ να πω ότι σαν πρώτη εντύπωση μου αρέσει αρκετά, ελπίζω να βγει ποιοτικό. Το Death Stalker δυστυχώ δεν ξέρω αν ήμουν εγώ άτυχος, που μάλλον εγώ παίζει να ήμουν άτυχος, δεν μου κράτησε πολύ. Το συγκεκριμένο είναι αρκετά καλύτερο τουλάχιστον και σε κατασκευή όπως το κόβω και το επεξεργάστηκα λίγο και προσφέρει πολύ περισσότερες επιλογές. Ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο unboxing. Γεια σας!